Γενικότερα η ομάδα μαχητών τα πάει πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό και έχουμε πολλές ερηνίκες. Αυτό δείχνει ότι είμαστε πολύ δυνατοί, ενωμένοι και έχουμε πάρα πολύ πίστη και πάθος. Ερχόμαστε μετά από πάρα πολλές ήττες. Οι μαχητές έχουν κερδίσει πάρα πολλά παιχνίδια σερί. Οπότε σήμερα στον αγώνα της Ασυλίας πρέπει να κερδίσουμε σίγουρα αυτόν τον αγώνα για να παραμείνουμε και οι πέντε για ακόμα λιγάκι. Πρέπει να κερδίσουμε την Ασυλία σήμερα. Αν κερδίσουμε σήμερα θα έχουμε φτιάξει όλη τη βδομάδα. Να σκάνουμε τέτοια. Προσωπικά εμένα δεν με αγχώνει ο σημερινός αγώνας της Ασυλίας. Και δεν με τρομάζει καθόλου η σημερινή Ασυλία. Έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα στο παιχνίδι. Η ομάδα έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε την Ασυλία, γιατί πλέον έχουμε μείνει μόνο 4 παίχτες. Όποιος και να φύγει είναι πλήγμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Εύχομαι να μας βγει και σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη σήμερα από το να κερδίσουμε. Σήμερα έχουμε αγώνα Ασυλίας και θέλω πάρα πολύ να το κερδίσουμε εμείς. Σε λίγο ετοιμαζόμαστε να πάμε στον αγώνα Ασυλίας. Η ψυχολογία είναι ανεβασμένη. Στο αγωνιστικό κομμάτι νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είμαστε όλη ομάδα έτοιμοι να κοιτάξουμε στα μάτια τους αντιπάλους και να τους κερδίσουμε. Σήμερα, στο σημείο που βρίσκεται το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα ο θάνατός σου, η ζωή μου. Οπότε πάμε δυναμικά να κερδίσουμε το παιχνίδι. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αγώνισμα Ασυλίας. Όλοι οι παίκτες και από τις δύο ομάδες θα τα δώσουν σίγουρα όλα μέχρι το τέλος. Έλα μωρέ! Πραγματικά δεν χωράνε προγνωστικά σε μία από τις πιο σημαντικές ασυλίες της χρονιάς. Πέφτει μέσα στο νερό. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Το ντέρμπι είναι μεγάλο. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα πάρει την ασυλία. Φύγε! Ανάγκασε όλο! Γεια, καλησπέρα και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα συμβούλιο του νησιού. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε